Επιστρέψαμε στο Dancing with the Stars σε μία από τις πιο σημαντικές βραδιές. Μία ανάσα πριν τον πρώιμη τελικό, οι διαγωνιζόμενοι μας στηρίζονται όσο ποτέ άλλοτε στη δική σας ψήφο. Μην σταματάτε λοιπόν να ψηφίζετε το αγαπημένο σας ζευγάρι. Τι σας έχω τώρα για τη συνέχεια. Επιστρέφει στο Dancing with the Stars για να αποδείξει ότι ακόμα και δύο χρόνια μετά τη δική της συμμετοχή συνεχίζει να χορεύει. Είναι η Ελεονόρα Μελέτη και ο καβαλιέρος της Κάρλος Γαλάστα. Κύρος, με χάρη, γυναικεία, θηλυκότητα. Έχω την αίσθηση ότι το αργεντίνικο τάγκο σου δίνει σαν γυναίκα την ευκαιρία να κάνεις το παιχνίδι σου, έτσι να διεκδικήσεις το ρόλο σου, αν και ξέρεις τον έχεις χαμένο τον άντρα γιατί είναι μπροστά. Θα κάνω έτσι. Τέτοια βήματα όπως αυτό δείχνουν ότι το αργεντίνικο τάγκο μπορεί να είναι καθηλωτικό χωρίς να έχει φανφάρες και πολλά πολλά. Γάντσο, 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 γάντσο. Κάτω. Το πόδι το δεξί που φλέγεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε. Δηλαδή, αν δεν βγει και αυτό, δεν θέλω να με βλέπω να υπάρχω, να με σκέφτομαι. Τελειώνει νωρίτερα τη μουσική, αλλά είναι μέσα στη χορογραφία. Άμα τελειώσει νωρίτερα. Νωρίτερα. Κάντε μια παύση και κοιταχτείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανάβω τσιγάρο γιατί μπορώ, έχω τελειώσει και νωρίτερα. Δεν μου βγαίνει, παιδιά, δεν μπορώ. Συνέχισα να χορεύω μετά τη συμμετοχή μου στο Dancing with the Stars με την Καλένα. Τρες κουάντρες, μου πας στην Βάντε, Μαρία. Εγώ μέσα στο χορό βλέπω και την μια προέκταση του εαυτού μου που δεν μπορώ να διακρίνω εύκολα στις σχέσεις μου. Γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω εύκολα. Κοίτα. Μου τελείωσε νωρίτερα. Τέλειο, 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 τέλειο. Πρέπει να βγει. Τακ, 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 τακ. Με κλωτσά, σε κλωτσάω. Μπλέκω, μπλέκεσαι. Είμαστε ένα μπάχαλο, αλλά αγαπιόμαστε. Και το βγάζουμε και στο τέλος. Επιστρέφω για να ζήσω μια από τις πιο δυνατές στιγμές που είχα στο Dancing with the Stars. Αυτή του αργεντίνικου τάγκο. Υποδεχτείτε την Ελεονόρα Μελέτη και τον καβαλιέρο της Κάρλος Γαλάστα.
σας. Θα σας δώσω εδώ το μικρόφωνο. Θα σε φιλήσω. Καλώς ήρθες. Γεια σου Καρλός, καλώς ήρθες. Μπράβο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Τι υπέροχος χορός, τι υπέροχη χορογραφία. Μπράβο, Ελεονόρα. Πόσο σου έλειψε να είσαι εδώ. Πολύ. Μου έλειψε πάρα πολύ όλη αυτή η υπέροχη αίσθηση, Καλενάκι μου. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη. Είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα και έχουν περάσει σχεδόν 2,5 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να πάρεις μια ανάσα. Έχω κάνει πολύ μελέτη εγώ για την Ελεόνορα μελέτη και είδα ότι όταν είχες χορέψει για την Νικοτάγκο είχες πάρει 10 από όλους τους κριτές. Μπράβο σου και τώρα... Θέλω λίγο να δω τι θα μας πούνε. Σου λείψανε καθόλου οι κριτές μας? Σου λείψανε λιγάκι? Πάρα πολύ. Είναι χαρά μου κιόλας που για πρώτη φορά θα με κρίνει και η Γκαλένα αλλά και η κυρία Δανδουλάκη που δεν ήταν στην προηγούμενη, στο προηγούμενο κύκλο. Με την Γκαλένα είχαμε συνεχίσει κιόλας για ένα χρόνο μαζί Latin χορούς. Και ύστερα από δική της προδρομή, και αυτό ήταν πολύ μεγάλη, ξέρεις. Μα ήταν να πάτε και σε αγώνες, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς με πρόβασε η μέση μου. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά μια που αναφέρθηκε στην Γκαλένα, Γκαλένα. Ορίστε. Όχι να συγκρίνω, μόνο μπορώ να σας συγχαρίσω. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Δεν μοιράζει. Για πες πώς, πες λέγεται. Συγχαρώ. Να σας συγχαρώ. Ωραία. Να σας πω μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Εκτός αν θες να τις συγχωρήσεις για αυτό που είδες. Αλλά φαντάζομαι η πρόθεσή σου ήταν άλλη. Όχι, η πρόθεσή μου είναι πάρα πολύ καλή και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ξανάρθει στο Dancing with the Stars ξανά, στο τόπο του εγκλήματος. Και μακάρι να σε ξαναδούμε και άλλες και άλλες φορές, γιατί εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένη με αυτό που είδα. Όντως, και εμένα μου λείψετε πολύ. Κύριε Κωστάλα, σαν να μην πέρασε μία μέρα, έτσι. Πραγματικά. Στο δεύτερο Dancing, το τάγκο που είχατε χορέψει ήταν από τα ρότερα τάγκο που έχουμε δει στο Dancing with the Stars. Και αυτό που είδαμε τώρα ήταν διαφορετικό. Ήταν πιο εσωστρεφές, πιο ταγκό για εσάς τους δύο, για εμάς. Δηλαδή, όχι για σοου. Και ήταν πολύ όμορφο. Έτσι, ορίστε. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, έβλεπα την έκφραση και θυμόμουν την έκφραση. Ευχαριστούμε πολύ. Και την ένταση και την ενέργεια και την εσωτερικότητα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λάτσια. Σας βλέπω, το ευχαριστηθήκατε πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν ένα καθαρό αίμα αργεντινικό τάγκο. Εσωστρεφές, όπως είπε ο Αλέξης. Λιτό. Μια φορά. Με μια δύναμη εξαιρετική και έκφραση πάρα πολύ καλή και από τους δύο χορευτές. Μπράβο σε Ελεονόρα. Εγώ δεν θα πω το κλισέ σαν να μην πέρασε μια μέρα, γιατί όντως έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Αλλά αυτό δείχνει ότι όλοι σε θυμόμαστε σαν μια από τις καλύτερες συμμετοχές αυτά τα 4 Dancing. Και τελειώνει και η τέταρτη χρονιά και νομίζω ότι ήταν μια εμφάνιση η οποία δείχνει ότι εξακολουθεί και είσαι πάρα πολύ καλή χορεύτρια. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, σε σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Κάρλος. Βέβαια. Γιατί ήθελε και εκείνος να βγάλουμε ένα καθαρό αιμό αργεντίνικο τάγκο και είναι ένας χώρος που χορεύεται στο Πάτωμα. Από την Αργεντινή είσαι? Ναι, από το Buenos Aires. Εντάξει, γι' αυτό ήταν αυθεντικό αργεντίνικο τάγκο. Αλλά θέλω να ακούσω τι έχει να μας πει και η κυρία Δαμουλάκη. Θα ευχαριστήσουμε πριν μιλήσει η κυρία Δαμουλάκη και τη Μαρία που είναι η χορογράφος μας και η παρτενέρ του Κάρλος, που πραγματικά και εκείνη αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο έτσι για να μάθει τα πιο φιλικά κομμάτια της χορογράφης. Βέβαια. Μπράβο της. Κύριε Δανδουλάκη, ένα σχόλιο και από εσάς. Πρέπει να σου πω, Ελεονόρα, ότι σε είχα χαρεί και σε εκείνο το τάγκο που απέσπρεσες όλα αυτά τα καταπληκτικά δεκάρια, σε είχα θαυμάσει τότε για το πόσο υπέροχα το έχεις χορέψει. Και τώρα θέλω να σου πω ότι συγκινούμε, γιατί αυτή η αισθαντικότητα που βγαίνει μέσα από το τάγκο, που είναι ένας χορός τόσο εσωτερικός και τόσο ερωτικός, βγήκε με τέτοια συγκέντρωση και τέτοια λιτότητα και με τέτοια εμβέλεια που ήταν κάτι υπέροχο. Το χάρηκα με την ψυχή μου, σε θαύμασα, να είσαι καλά και να μας, στο μέλλον να μας δίνεις τέτοιες χαρές όποτε πρόκειται να ξαναχορέψεις δημόσια. Αν χορεύεις ιδιωτικά έτσι, τότε χαρά σε αυτόν που θα είναι ο καβαλιέρος. Και με αυτή την πάσα είσαι ερωτευμένη, Ελεονόρα. Λάζω το σώμα. Εγώ σήμερα όλο το περιμένω. Από εσάς, κύριε Λάτσι. Μήπως είσαι, πες.
Εντάξει, είναι στα καλύτερά της. Θα απαντήσω στο κύριο Λάτσιο με Χόρεψε ερωτευμένα. Άρα δεν είναι μόνο δικιά μου ιδέα. Όχι. Χόρεψε ερωτευμένα. Χαίρομαι που πήρατε αυτή την αίσθηση. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ, στην Ελεονόρα Μελέτη. Ευχαριστώ την κριτική του Τραπή και εσένα. Να σε φιλήσω. Πραγματικά στα καλύτερά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάρλος, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε σύντομα.